Θα είμαι πολύ σύντομη, χωρίς προλόγους θα περάσω στο κύριο θέμα. Ας δούμε ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα και πώς αλλάζει το χάρτη στο πεδίο της πρόληψης και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στη χώρα μας. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Κατάργηση οκανάκια και θεά. Κατάργηση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Καμιά αναφορά για τη συνέχεια της λειτουργίας των 75 κέντρων πρόληψης μετά το 2027. Κατάργηση του Εθνικού Συντονιστή κατά των Ναρκωτικών που πλέον θα είναι ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ. Δημιουργείται δίκτυο κέντρων σωματικής αποτοξίνωσης σε διασύνδεση με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά με του ΕΣΥ και χωρίς αναφορά διασύνδεσης με στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα. Ο ΕΟΠΑΕ έρχεται σε μια περίοδο που έχουν ήδη προηγηθεί πολλά χτυπήματα στον χώρο της απεξάρτησης, όπως π.χ. αποψήλωση της πρόληψης με κλείσιμο κέντρων πρόληψης, π.χ. Πειραιάς, και χωρίς ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Με την έλευση του ΕΟΠΑΕ μπαίνουν στο στόχαστρο της υποβάθμισης και της ουσιαστικής λειτουργίας τους προγράμματα με δείγματα γραφής στη θεραπεία και την επανένταξη που θα υποχρεωθούν να αλλάξουν φιλοσοφία. Η ανάπτυξή τους δεν θα σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες της κοινότητας ή της εξέλιξης της τοξικοεξάρτησης, αλλά θα καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας αστικής πολιτικής που λειτουργεί καθαρά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Αρνητική εξέλιξη θα είναι το πάντρεμα της θεραπείας και της πρόληψης με ΜΚΟ, οδεύοντας όλο και με πιο γοργά βήματα στο χτύπημα της δημόσιας και δωρεάν απεξάρτησης. Με τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης γίνεται προσπάθεια από την αστική τάξη απλά να διαχειριστεί τις συνέπειες από τη διάδοση των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων ως σύμφυτο στοιχείο της καπιταλιστικής οργάνωσης της κοινωνίας. Η αστική πολιτική για την αντιμετώπιση του φαινομένου έχει αποτύχει και αυτό το φανερώνει η αύξηση των χρηστών και των εξαρτημένων παγκοσμίως και στη χώρα μας, καθώς και η μείωση της ηλικίας της πρώτης επαφής με τα ναρκωτικά από τα προεφηβικά έτη πλέον. Να επισημάνουμε πως στο άρθρο 52 γίνεται αναφορά ότι στον ΕΟΠΑΕ θα λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα επιδημιολογικής παρακολούθησης και θεραπευτικής διαχείρισης, δηλαδή ηλεκτρονικό φακέλωμα του χρήστη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το στιγματισμό του και στο πρόγραμμα και μετά, αν επανενταχθεί. Ίδια αναφορά γίνεται και στο άρθρο 58 που μιλά για καταγραφή όλων των δεδομένων των χρηστών. Ξέρετε τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο? Εκτιμάται ότι πάνω από 11 εκατομμύρια παιδιά και νέοι κάτω των 19 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχουν από μια ψυχική διαταραχή. Είναι αποκαλυπτικό ότι στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης η αυτοκτονία είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τα τροχαία ατυχήματα στους νέους μεταξύ 15 και 19 ετών. Η αστική τάξη αγωνιά για την αύξηση της επίπτωσης των ψυχικών διαταραχών λόγω του κόστους που επιφέρουν στην καπιταλιστική οικονομία. Υπολογίζεται ότι οι οικονομικές επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών από το 2011 ως το 2030 θα αγγίξουν τα 16,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2022 για την ψυχική υγεία αναφέρεται ότι ο λόγος όφελος-κόστος της θεραπείας των καταθλιπτικών και των αγχωδών διαταραχών είναι 5:1. Ομολογούν δηλαδή ότι η καλή ψυχική υγεία τους απασχολεί, γιατί είναι κλειδί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας, αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, μειώνει τις απουσίες από την εργασία και τον παρουσιασμό. Το να είσαι δηλαδή παρόν στην εργασία, αλλά με χαμηλές επιδόσεις. Πάμε τώρα επιγραμματικά στις ουσιαστικές, στις βασικές επιπτώσεις με τον ΕΟΠΑΕ. Χτύπημα στη δημόσια και δωρεάν απεξάρτηση. Υποβάθμιση της στεγνής θεραπείας. Χτύπημα στις εργασιακές σχέσεις στο χώρο. Παραπάνω χώρος για είσοδο ΜΚΟ στην απεξάρτηση. Χτύπημα στο συνεχές της θεραπείας, πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη. Αποσπάται η κοινωνική επανένταξη του χρήστη από τη θεραπεία.
και μερικές ακόμη συνέπειες αυτού του αντιεπιστημονικού και επικίνδυνου νομοσχεδίου. Η υποβάθμιση της πρόληψης με προσανατολισμό στην ενημέρωση και στη μείωση της βλάβης και όχι στην ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση με βάση τις ανάγκες της κοινότητας. Το νομοσχέδιο μας γυρίζει δεκαετίες πίσω για την επιστημονική αντίληψη της πρόληψης, εκτός αν εσείς θεωρείτε πρόληψη της δράσης της ΜΚΟ Generation Act, που με το πρόγραμμα Drug Check-in ενημερώνει νέους στα κλαμπ για τη χημική σύσταση των ναρκωτικών ουσιών που καταναλώνουν, ώστε να μην τα καταναλώνουν μαζί με αλκοόλ και πάθουν ανακοπή, ή με το πρόγραμμα Safer Party που ενημερώνουν τους νέους πώς να δίνουν τις πρώτες βοήθειες όταν σε ένα κλαμπ κάποιος έχει παρενέργειες από τη χρήση ουσιών. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Αυτά τα λέει η ετήσια έκθεση του ΕΚΤΕΠ, του Εθνικού δηλαδή Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά. Αλλάζετε την έννοια της πρόληψης και την προσανατολίζετε στη μείωση της βλάβης και όχι στη μείωση της ζήτησης. Ο Εθνικός Συντονιστής για τα Ναρκωτικά θα είναι ο πρόεδρος του ΕΟΕΠΕ, δηλαδή, και θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί ο ίδιος φορέας, ουσιαστικά θα ελέγχει τον εαυτό του, διορισμένος από τον Υπουργό Υγείας. Δηλαδή, αντιναρκωτική πολιτική πλήρως εναρμονισμένη στην πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι πάνω στις ανάγκες της εξέλιξης της τοξικοεξάρτησης στη χώρα μας. Έχουμε δείγματα γραφής με τον ΟΚΑΝΑ όλα αυτά τα χρόνια που υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των χρηστών. Σήμερα η πλειοψηφία όσων ζητούν ένταξη σε πρόγραμμα είναι για κάναβη και κοκαίνη ή έχει μειωθεί πάρα πολύ η ανέσιμη χρήση, παρόλα αυτά ιδρύουν χώρους εποπτευόμενης χρήσης ή μοιράζουν απλά σύριγγες, γιατί αυτό επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να ενισχύουν την πρόληψη και τη στεγνή θεραπεία. Το ΚΚΕ έχει σταθερό μέτωπο απέναντι σε όλα τα ναρκωτικά στις εξαρτήσεις και στον τρόπο ζωής που συμβολίζουν. Μέτωπο ιδεολογικό, πολιτικό, επιστημονικό. Η σταθερή μας θέση ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά εδράζεται πρώτα και κύρια από τον ίδιο το χαρακτήρα της κοινωνίας για την οποία εμείς παλεύουμε. Μια κοινωνία που ο άνθρωπος και οι ανάγκες του έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην οικονομική της βάση όσο και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις έχουν μεγάλες ευθύνες για την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση και τη διάλυση της πρόληψης και της απεξάρτησης. Σήμερα ο ΕΟΠΑΕ έρχεται ως επιστέγασμα όλων αυτών των εξελίξεων στην προσπάθεια η αστική τάξη να διαχειριστεί ένα κοινωνικό φαινόμενο με όρους κόστους ωφέλους. Είμαστε αντίθετοι με κάθε μπλοκή διωτών και ΜΚΟ σε πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη και έρευνα. Διεκδικούμε πρόληψη που θα διαμορφώνει στρατηγικές άμυνας απέναντι στα διέξοδα και τις ματαιώσεις που γεννά ο σημερινός τρόπος ζωής. Πρόληψη για μας δεν είναι απλά η ενημέρωση, αλλά η προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής, με συλλογική δράση, με αλληλεγγύη, με ολοκλήρωση προσωπικότητας, με εξέχουσα τη θέση της μόρφωσης, της πολιτιστικής δημιουργίας, της αθλητικής δράσης, του ίδιου του χαρακτήρα της εργασίας, ως αναπόσπαστα στοιχεία για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου. Για μας η πρόληψη πρέπει να απαντά στο ερώτημα: τι προσωπικότητες διαμορφώνεις, με τι πρότυπα, σε ποια κοινωνία. Διεκδικούμε, μεταξύ άλλων, θεραπεία που θα βασίζεται σε μια διαδικασία κοινωνικής και ατομικής εκμάθησης των δυνατοτήτων που έχει ο άνθρωπος να ζει χωρίς ουσίες. Άρα, διεκδικούμε πλήρη απεξάρτηση από κάθε ουσία και όχι συντήρηση του χρήστη. Διεκδικούμε κοινωνική επανένταξη που στο επίκεντρο θα έχει την εξάλληψη του στίγματος και θα βοηθά ουσιαστικά τον πρώην χρήστη να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνική ζωή και δράση με ευθύνη του κράτους. Μπροστά στην εξέλιξη της συγχώνευσης όλων των προγραμμάτων, παλεύουμε για απόσυρση του ΕΟΠΑΕ. Καμία κατάργηση συγχώνευση προγραμμάτων φορέων υπηρεσιών στο χώρο της απεξάρτησης και της πρόληψης. Μόνιμες προσλήψεις όλου του απαιτούμενου προσωπικού, νέες δομές για όλες τις εξαρτήσεις, ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τα κέντρα πρόληψης. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και δημιουργία νέων κέντρων πρόληψης που χρειάζεται η χώρα με διασφάλιση της λειτουργίας τους. Κατάργηση πράξης νομοθετικού περιεχομένου και επαναφορά αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ. Καμία εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών σε πρόληψη και απεξάρτηση.
με το θέμα. Εμείς δεν τελειώνουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να υπάρξει μια λύση που να μας συμφέρει όλους.